Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννητών είχαν σειρά στην πρωτοβουλία που ανέλαβε η επιχείρηση Λιθαρίτσια να εκφράσει μέσω της δωρεάν παροχής γευμάτων τις ευχαριστίες της για την προσφορά τους στις δύσκολες αυτές οι μέρες της πανδημίας. 130 συνολικά γεύματα παρελήφθησαν από εργαζόμενους του Δήμου Ιαννητών, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου Βαγγέλη Πίχα και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Βασίλη Ζωγράφου. Είναι κάτι που μας αρέσει πολύ να λέμε ευχαριστώ με τον τρόπο μας. Ευχαριστούμε λοιπόν αυτού του ανθρώπου τη καθαριότητα του Δήμου που είναι κάτι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν πραγματικά. Και... Οπότε, ναι, για κάποιους, κάποιοι λένε ότι είναι η δουλειά του και πρέπει να το κάνουν. Συμφωνώ. Αλλά είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή. Οπότε πρέπει να του πούμε ευχαριστώ με κάποιο τρόπο. Αυτό επιλέγουμε, αυτό κάνουμε. Α μα κατηγορούν κάποιοι ότι κάνουμε διαφημιστική προβολή. Εμεί δεν κάνουμε διαφημιστική προβολή. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δεν έχει να κάνει με ευχαριστία αλλά με κοινωνική παροχή από εμά δεν το ανεβάζουμε και δεν το δείχνουμε πουθενά. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε ναι, ευχαριστούμε αυτού του ανθρώπου και το λέμε και το φωνάζουμε δυνατά. Στήσουμε με τη σειρά μα ω Δήμο Ενιντών και ω αρμόδιο Ενδήμο Καθεριότητα για την κίνηση αυτή, την κίνηση ανθρωπιά που έγινε από την επιχείρηση Λιθαρίτσα από τον κύριο Γκατζά και από το προσωπικό που εργάζεται εδώ, να προσφέρουν σήμερα 130 γεύματα σε όλους τους εργαζόμενους καθαριότητα. Όπως είπε ο κύριος Γκατζάς, ξέρουμε όλοι μας ότι είναι η πιο δύσκολη δουλειά που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, αυτό της καθαριότητας, παρά τις αντίξιες συνθήκες και σήμερα ειδικά, καθότι και δυστυχώ οι περισσότεροι από του συνδυμότε μα δεν συμμορφώνονται με τι εντολέ και με τι παροτρύνσει του Δήμου Ιαννητών.